Καλησπέρα, χαίρετε. Έχουμε ένα θέμα σως από ένα νεαρό άνδρα, 26 ετών. Χωρισμός και υποκρισία, χωρισμός και υποκρισία και το ερώτημα αν οι κακοί άνθρωποι μένουν ατιμώρητοι και ευτυχισμένοι. Καλησπέρα κυρία Θέκλα, καλησπέρα αγάπη μου. Είμαι ένας νέος που πρόσφατα, πριν από 3 μήνες, το χώρισε μια κοπέλα με την οποία ήταν μαζί σχεδόν για 2 χρόνια. Είμαι 26 χρονών και η κοπέλα είναι στην ίδια ηλικία με μένα. Εμένα ήταν η πρώτη μου σχέση, ενώ εκείνη μου είχε πει ότι είχε κάνει άλλες 3. Ο χωρισμός αυτός μου ήρθε ξαφνικός. Τη μια μέρα ήμουν σπίτι της και την άλλη μου έλεγε ότι η σχέση είχε βαλτώσει και θέλει να προχωρήσει γιατί υπάρχουν και άλλοι αξιόλογοι άνθρωποι. Η σχέση είχε βαλτώσει και θέλει να προχωρήσει η κοπελιά γιατί υπάρχουν και άλλοι αξιόλογοι άνθρωποι. Μάλιστα. Οι λόγοι που με χώρισε ήταν ότι δεν την εμπιστευόμουν, πίστευα ότι θα έβρισκε άλλον. Η σχέση μας, όπως μου είπε, έφταιγε που είχε έντονο θυμό και ξεσπάσματα ακόμα και στην οικογένεια της. Την καταπίεζα. Περίμενα από εκείνη να με καθοδηγεί ακόμα και για το πώς να βρω δουλειά και δεν της άρεσε καθόλου πλέον ο χαρακτήρας μου. Μάλιστα μου είπε να βρω κάποια που να της αρέσω, να μην το παίζω το θύμα και να μην αυτοκτονήσω τάχα μου από την πολύ στενοχώρια μου. Αρνήθηκε την ύπαρξη τρίτου προσώπου, καθώς όπως είπε δεν λειτουργεί έτσι και δεν της το επιτρέπει η ηθική της. Εγώ μέσα από τις συζητήσεις μας, επειδή δεν ένιωθα ότι ήμουν όπως με περιέγραψε, κατάλαβα ότι είχε βρει κάποιον άλλον και το έκρυβε μάλιστα. 3 μήνες. Δεν το παραδέχθηκε ποτέ. Εγώ βέβαια την είδα σε αμάξι με άλλον, ενώ η ίδια μου έλεγε όταν με χώρισε ότι είναι μόνη της και να σταματήσω να είμαι παρανοϊκός, να πάω να δω ψυχολόγο γιατί έχω πρόβλημα. Μέσα στη σχέση η κοπέλα αυτή λειτουργούσε πολύ εγωκεντρικά και χειριστικά και μάλιστα όποτε δεν γινόταν το δικό της με μείωνε και μου φώναζε ότι είμαι άχρηστος. Για παράδειγμα όταν ήμουν στο στρατό στην Παραμεθόριο εν μέσω κορονοϊού και μεταναστευτικής κρίσης, επειδή δεν μπορούσα να πάρω άδεια να πάμε διακοπές μαζί με την αδερφή της, με έβριζε. Δεν ένιωθα ότι ήμασταν ισότιμοι σύντροφοι. Με μείωνε και γινόταν συχνά χειριστική με φωνές και ειρωνίες. Ωραίο και λεπούρη κι αυτή που είχε και έγινε μην αυτοκτονήσεις που σε άφησε. Χάρη σου έκανε. Εν τέλει έμαθα ότι φλέρταρε με το άλλο πρόσωπο σχεδόν 1-2 μήνες πριν με χωρίσει, χωρίς να το καταλάβω. Αλλά δεν εμπίπτει στην ηθική της κοπέλας κάτι τέτοιο. Μάλιστα το τελευταίο βράδυ που κοιμηθήκαμε μαζί πριν με χωρίσει, μου ζήτησε κιόλας να αφήσω και ένα κουτί προφυλακτικά που μόλις είχα αγοράσει, τάχα μου για να μην παιδεύομαι να τα φέρνω κάθε φορά. Την επόμενη μέρα κοιμόταν με τον άλλον. Ξεκίνησα αμέσως ψυχοθεραπεία από τη στιγμή που με χώρισε. Μπράβο! Πάρα πολύ καλά έκανες. Μπράβο! Αλλά ακόμα δεν αντέχω την αδικία. Δεν είναι εύκολο να χωνέψεις την αδικία και να την αντέξεις. Καθόλου εύκολο. Υπάρχει ποτέ δικαιοσύνη σε τέτοιες περιπτώσεις όταν το άλλο άτομο βρίσκει άλλον, σε χωρίζει και σε κατηγορεί ότι εσύ φταίς γιατί δεν ήσουν εντάξει απέναντί του, αρνούμενος στο τρίτο πρόσωπο και τις ευθύνες του? Πώς γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να μην έχουν ενοχές και πώς γίνεται να βγαίνουν κερδισμένοι στο τέλος, ενώ οι άλλοι όχι απλώς είναι πληγωμένοι και προδομένοι αλλά και ξεφτελισμένοι, όχι μόνο λόγω της απιστίας, αλλά και με τον τρόπο που τους αντιμετώπισα. Υποκρισία, δειλία και χειριστικότητα. Αγάπη μου, δεν είσαι εσύ που είσαι ξεφτύλας. Αυτή είναι ξεφτυλισμένη, αυτή είναι ξεφτύλας, κατά πώς μας τα γράφεις. Συνεχίζω να ζω, να προχωρώ με την ψυχοθεραπεία. Βρήκα και δουλειά στο αντικείμενο μου απαγγελία χωρίς να κλαίγομαι. Μπράβο, αγόρι μου. Ότι δεν θα τα καταφέρω και δεν απορώ όπως εκείνη όταν αναζητούσε δουλειά, αλλά ακόμα νιώθω σοκαρισμένος. Υπάρχει τελικά δικαιοσύνη? Ή αυτός που συμπεριφέρεται πιο άσχημα βγαίνει πάντα κερδισμένος και ευτυχισμένος στη ζωή? Εξαιρετικό υπαρξιακό ερώτημα από έναν νέον άνθρωπο, ο οποίος πρόσφατα έχει πάρει μια δόση του τι σημαίνει αδιαγνωσία, τι σημαίνει χειριστικότητα, τι σημαίνει κακία. Θυμάστε το χθεσινό βραδινό βίντεο που μιλήσαμε για τον και καλυμμένο κρυφό ναρκισισμό? Από την περιγραφή που κάνει ο φίλος αυτός φαίνεται ότι ίσως η πρώην του να πληρεί αρκετά από τα κριτήρια, εάν τυχόν που δεν θα πάει σε ψυχολόγο ή ψυχίατρο να διαγνωστεί
με τη διαταραχή ναρκισσιστικής προσωπικότητας. Όπως και να έχει, αγόρι μου, υπάρχει δικαιοσύνη. Σου το λέει μία γυναίκα που θα μπορούσε να ήταν μαμά σου. Είμαι 20 χρόνια μεγαλύτερη σου. Το Μάιο θα γίνω 46 χρόνων. Ο γιος μου είναι 23 και μισό. Εσύ είσαι 26. Υπάρχει τελικά δικαιοσύνη, όμως η εκδίκηση ή η δικαιοσύνη είναι πιάτο που τρώγεται κρύο. Μπορώ να το γνωρίζω και να σε διαβεβαιώσω γι' αυτό, επειδή έχω παρακολουθήσει λόγω της εργασίας μου χιλιάδες ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι έχουν αδικηθεί από άλλους ανθρώπους ή ανθρώπων που έχουν αδικήσει και μετά ήρθαν οι ίδιοι και πήραν μια γεύση από τις δικές τους πράξεις. Δεν θα ξεχάσω ποτέ έναν άνδρα ο οποίος είχε έρθει στο γραφείο μου προ 20ετίας. Ήτανε συγκλονισμένος επειδή η σύζυγος του τον άφησε για τον συνάδελφό του. Τα φτιάξε δηλαδή η γυναίκα του με τον συνεργάτη του και τον άφησε. Και αυτός έμεινε με τα παιδιά, ένα γόρι και ένα κορίτσι. Μεγάλωνε τα παιδιά. Και ήρθε να μου ζητήσει βοήθεια, ως ψυχολόγος που είμαι, για να πώς να αντιμετωπίσει τα παιδιά και να διαχειριστεί το τραύμα της προδοσίας από τη σύζυγό του. Όταν κάποιος πάει στο ψυχολόγο για πρώτη φορά, είναι εύλογο και αναμενόμενο ο ψυχολόγος να πάρει ένα σύντομο τουλάχιστον ιστορικό της ζωής του ανθρώπου που τον επισκέπτεται. Όταν έπαιρνα λοιπόν το ιστορικό του και όταν το ρώτησα για το πώς ξεκίνησε την ερωτική του ζωή και τι εμπειρίες είχε πριν από τον γάμο του, μου ανέφερε ότι, ακούστε, αυτός είχε μεταναστεύσει σε μια χώρα στο εξωτερικό για καλύτερο μέλλον και τον φιλοξενούσε ένας συγγενής του. Και μέσα στο ίδιο το σπίτι του συγγενού του που το φιλοξενούσε, αυτός έφτιαξε παράνομη σχέση με τη γυναίκα του συγγενή του, η οποία κράτησε 3-4 χρόνια και στο τέλος χώρισε εκείνο το ζευγάρι και αυτός την είχε γλιτώσει. Μου λέει, τη γλίτωσα. Παρόλο που εγώ τον απατούσα με τη γυναίκα του, η γυναίκα του έφαγε την τιμωρία που τη χώρισε ο άντρας της και εγώ δεν έπαθα τίποτα. Και εγώ μετά πρόκοψα και προχώρησα και κάνα δικές μου δουλειές και μετά βρήκα τη γυναίκα μου και παντρεύτηκα και έκανα την οικογένειά μου. Και μετά του λέω, μετά από 20 χρόνια, μετά από 25 χρόνια, ήρθε η ζωή να σου ανταποδώσει συμπεριφορές. Να δεις πώς είναι, να σε αφήνει η σύντροφός σου, να σε απατάει η γυναίκα σου με έναν άλλον άνδρα. Όπως εσύ δεν σεβάστηκες στο σπίτι του συγγενού σου, τη φιλοξενία που σου πρόσφερε σε μια ξένη χώρα, δεν σεβάστηκες τη συγγένεια, δεν σεβάστηκες τον απλό κώδικα ηθικής ότι δεν απαυτώνουμε τη γυναίκα του φίλου μας, τη γυναίκα του συγγενούς μας και ότι σεβόμαστε το σπίτι το οποίο μας φιλοξενεί. Όπως εσύ δεν σεβάστηκες τότε εκείνη την οικογένεια, όπως εσύ τότε δεν είπες όχι ή το ξεκίνησες, νομίζω το έχει ξεκινήσει, έτσι τώρα, τόσα χρόνια μετά, έρχεται η ζωή να σε πληρώσει με το ίδιο νόμισμα. Μου λέει, δικαιολογείς τη γυναίκα μου, με έχει απατήσει. Όχι, του λέω. Δεν είμαι υπέρ της απιστίας, σε καμία περίπτωση. Αλλά παρατηρώ ότι ό,τι έκανες σε κάποιον άλλο, τα έπαθες εσύ μετά. Και είναι μία από τις πολλές περιπτώσεις που γνωρίζω, που μετά από πάροδο χρόνων πολλών, όχι αμέσως, όχι μετά από 5 μέρες, όχι μετά από 10 μέρες, όχι μετά από 1 χρόνο ίδιο, μετά από πολλά χρόνια, έρχεται η ίδια η πορεία της ζωής ενός ανθρώπου που είναι κακοποιητικός και έχει αδικήσει τους συνανθρώπους του, να του δείξει το ίδιο πρόσωπο. Να τον πληρώσει με το ίδιο νόμισμα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, αν είναι η λεγόμενη συμπαντική δικαιοσύνη, αν είναι η δικαιοσύνη του Θεού, θεία δίκη, δεν ξέρω. Αλλά έχω να σου πω το εξής, ότι προσπαθώ συνειδητά στη δική μου τη ζωή να μην κάνω πράγματα που δεν θέλω να μου κάνουν. Γιατί το γνωρίζω, δεν το φοβάμαι, το γνωρίζω ότι αν αδικήσω έναν άλλον άνθρωπο, θα αδικηθώ κι εγώ από κάποιον άλλον στο μέλλον. Αν φερθώ άσχημα σε έναν άνθρωπο, θα μου φερθούν και εμέναν άσχημα. Αν αδικήσω, θα αδικηθώ. Αν πληγώσω, θα πληγωθώ. Η ζωή επιστρέφει συμπεριφορές. Είμαι εναντίον
του να παίρνει στα χέρια σου το δίκιο σου με την έννοια του να τιμωρήσει εσύ με κάποιον τρόπο την πρώην σου τώρα. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο δεν είναι έξυπνο να το κάνεις. Αυτό που είναι έξυπνο να κάνεις και ήδη το έχεις κάνει είναι να πάρεις τη δική σου ζωή στα χέρια σου, να ξεκινήσεις ψυχοθεραπεία και να προχωρήσεις εξελίσσοντας τον εαυτό σου. Ήδη βρίσκεσαι σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Είσαι μόλις 26 ετών. Ήταν η πρώτη σου σχέση, με γλυκό πικρή γεύση η πρώτη σου σχέση. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ξεκινήσει την ερωτική μας ζωή με μια σχέση που δεν ήταν κινδυνική. Γι' αυτό και δεν μείναμε σε εκείνη την πρώτη σχέση οι περισσότεροι. Και κάποιοι άλλοι ακόμη πιο δυστυχείς ξεκίνησαν τη ζωή τους, την προσωπική, με έναν άνθρωπο που δεν τέριαζαν και που τους κακοποιούσε και που τους συμπεριφερόταν άσχημα μέσα στη σχέση και παρέμειναν με αυτόν τον άνθρωπο και τον παντρεύτηκαν και έκαναν και παιδιά μαζί του και παιδιά μαζί της και βασανίζονται χρόνια. Ήταν ατυχές περιστατικό αυτό που σου συνέβη και δεν ήταν κάτι ευχάριστο, όμως μπορείς να πάρεις τα μαθήματα μέσα από αυτό, να εντοπίσεις, όπως ήδη έχεις εντοπίσει, τις αρνητικές και κακοποιητικές συμπεριφορές που αν τις ξαναδείς σε μελλοντική σύντροφο να την απορρίψεις πάρα αυτά, αν δεις χειριστικότητα, αν δεις υποτίμηση, αν δεις το λεγόμενο blaming and shaming, να σου λέει ότι φταίς για κάτι που δεν φταίς και να σε κάνει να νιώθεις ενοχές για κάτι που δεν δικαιολογείσαι να νιώθεις ενοχές, αν σου φορτώνει ο άλλος τα δικά του ενδοψυχικά βάρη, αν ο άλλος σε κοροϊδεύει, σε ειρωνεύεται, σου φέρεται άσχημα, να μην δέχεσαι να μπει σε αυτή τη σχέση και να σπάζεις τον κλειό. Μπορούμε να ελέγξουμε με ποιον άνθρωπο θα είμαστε. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε πώς θα είναι ο άλλος ο άνθρωπος, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον άλλο τον άνθρωπο. Εγώ ίδια προσωπικά που είμαι ψυχολόγος, πες ότι γνωρίζω έναν άνθρωπο αύριο ο οποίος έχει κάποια αρνητικά χαρακτηριστικά ή έχει κάποια διαταραχή προσωπικότητας, όσο και να προσπαθήσω, όσο και να τον αγαπήσω, όσο τέλεια συμπεριφορά και να έχω απέναντί του, δεν μπορώ να τον αλλάξω. Εγώ που είμαι ψυχολόγος. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το τέρι μας. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε αν θα είμαστε με κάποιο τέρι. Και όταν είμαστε σε μια υπάρχουσα σχέση στην οποία υπάρχουν κακοποιητικά στοιχεία, είτε να ασκήσουμε βέτο με τον τρόπο που περιέγραψα προχθές στην κοπέλα που έστειλε την επιστολή για τον άντρα της που θυμώνει πολύ και τα βάζει μαζί της χωρίς λόγο, ή διαλύουμε εκείνη τη σχέση. Λυπάμαι αγόρι μου που γνώριζες αυτή την πλευρά των ανθρωπίνων σχέσεων, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι, δεν είναι όλοι οι γυναίκες έτσι, δεν είναι όλοι οι άνδρες έτσι, υπάρχουν και καλοί άνθρωποι. Υπάρχουν και άνθρωποι με καλές προθέσεις, με αγνές προθέσεις. Έχουμε πολλούς τέτοιους ανθρώπους εδώ στο κανάλι, οι οποίοι ψυχοψάχνονται και προσπαθούν συνειδητά να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι με ενσυναίσθηση και πνευματικότητα. Ενσυναίσθηση σημαίνει να μπαίνει στη θέση του άλλου και να στενοχωριέσαι να στενοχωρείς τον άλλο, να έχεις φιλότιμο δηλαδή. Πνευματικότητα σημαίνει να προσπαθείς συνέχεια να γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος και όχι να προσπαθείς να ξεγελάσεις τους άλλους και να προσπαθείς να επιτύχεις όλο και περισσότερα εγωκεντρικά πράγματα. Άκου τι σου είπε. Υπάρχουν και άλλοι αξιόλογοι άνθρωποι και πρέπει να χωρίσουν. Ποια είναι αυτή? Ποια είναι αυτή που πρέπει να πάρει όλους τους αξιόλογους? Θα τη δούμε στο τέλος. Θα τη δούμε στο τέλος. Και έχω γνωρίσει και κόσμο ο οποίος έχει αδικήσει κατάφορα συντρόφους του σε ερωτικές σχέσεις, οι συντρόφους της, οι συντρόφους του, και άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι στην πορεία έκαναν έναν ωραιότατο γάμο με έναν ωραιότατο δυνάστη ή δυνάστρια και τάφαγαν κανονικά αυτά που τάιζαν στους άλλους για χρόνια. Είπαμε, η ζωή επιστρέφει συμπεριφορές. Άρα εμείς δεν γινόμαστε κακοποιητές επειδή μας έχουν κακοποιήσει, εξακολουθούμε να είμαστε καλοί άνθρωποι με καλές προθέσεις. Χρησιμοποιούμε όμως το μυαλό μας, χρησιμοποιούμε τη γνώση μας, χρησιμοποιούμε τη λογική μας για να μετρούμε τους ανθρώπους με τους οποίους έχουμε ταραβέρια, έχουμε παρεδώσει και να επιλέγουμε συνειδητά να είμαστε σε σχέση με καλούς ανθρώπους οι οποίοι μας φέρονται με καλοσύνη, αγάπη και ευγένεια και συνειδητά να επιλέγουμε να απέχουμε από σχέσεις με οποιονδήποτε κακοποιητή. Έχουμε πάρα πολλά βίντεο στο κανάλι που μιλούν για κακοποιητικές σχέσεις. Υπάρχει και playlist με τίτλο «Κακοποιητικές ερωτικές σχέσεις».
Έχουμε πάρα πολλά vlogs, πάρα πολλά βίντεο, τα οποία μπορείς να παρακολουθήσεις και εσύ και οποιοδήποτε άλλος διερωτάται τι σημαίνει κακοποιητική σχέση, τι σημαίνει σχέση με έναν άνθρωπο που δεν σε αγαπάει αλλά σε κακοποιεί και εξασκεί ψυχική, σωματική ή σεξουαλική βία πάνω σου, ή και το ένα ή το άλλο ή και τα τρία ή και τα δύο, ένα από αυτά, άνθρωπο που σε κακοποιεί και δεν σου δίνει αυτή η σύνδεση με εκείνον τον άνθρωπο αυτό που δικαιούσε. Κάνουμε ερωτικές σχέσεις για να καλυτερέψουμε τη ζωή μας. Δεν κάνουμε ερωτικές σχέσεις για να τη χειροτερέψουμε και να τη ρίξουμε στα τάρταρα. Δεν αξίζει κανένας γκόμενος, καμία γκόμενα, να χαραμίσουμε εμείς την ευεξία μας την ψυχική, την ισορροπία μας την πνευματική και διανοητική και την υγεία μας για χάρη του ή για χάρη της. Καλύτερα μόνη παρά κακώς συντροφευμένη. Και μην ανησυχείς, μην ανησυχείς και εσύ, μην ανησυχείτε και οι υπόλοιποι που παρακολουθείτε το βίντεο. Όσοι είστε πολύ νέοι, δεν θα έχετε προσωπική πείρα ή δεν θα γνωρίζετε ίσως τέτοια περιστατικά, αλλά οι μεγαλύτεροι, θα σας το πούν και στα σχόλια, γνωρίζουν για ανθρώπους οι οποίοι αδίκησαν και τα βρήκαν μπροστά τους μετά. Άρα μην ανησυχείς. Υπάρχει δικαιοσύνη στον κόσμο, απλώς αργεί να έρθει. Και λέει η εκδίκηση είναι πιάτο που τρώγεται κρύο. Εγώ θα έλεγα η εκδίκηση είναι πιάτο που τρώγεται κρύο, γι' αυτό και είναι και άνοστο. Και καλύτερα που είναι άνοστο, γιατί δεν είναι καλή ιδέα να είμαστε εκδικητικοί άνθρωποι, δηλαδή να γινόμαστε κι εμείς κακοί εξ αφορμής της κακίας του άλλου. Όχι, εξ αφορμής της κακίας του άλλου, εμείς θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και κυρίως καλύτεροι άνθρωποι προς τον εαυτό μας, τον οποίο θα διαφυλάξουμε ως ένα πολύτιμο αγαθό και δεν θα αφήσουμε κανένα να τον κακοποιήσει πια. Καλό βράδυ.